Να είμαστε στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων, αυτή η οποία χαρακτηρίζεται από τα όσα εξελίχθηκαν στο 12ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας να καλησπέρισουμε τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας και Περιφερειακό Συμβουλίο, τον κύριο Πυρκλή Μαντά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Κύριε Μαντά, έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτά τα μηνύματα που βγαίνουν από το 12ο συνέδριο, θα έλεγε κανείς πηγαίνοντας σε μια προεκλογική περίοδο. Αρχικά όμως υπάρχουν φυσικά και ζητήματα που απασχολούν την όλη επικαιρότητα και κυρίαρχα υπάρχει αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με την τρομοκρατική επίθεση στο Sky, που νομίζω ότι. Υπάρχει ομόθυμη και ομόφωνη καταδίκη από όλους. Ναι, πράγματι, θα ήθελα πριν μπούμε στα πολιτικά ζητήματα να πω και εγώ την θέση μου για το αυτό το πραγματικά αποτρόπαιο γεγονός που συνέβη σήμερα. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι ενέργειες που έχουν ως στόχο την φήμωση του δημοσιογραφικού λόγου, της δημοσιογραφίας γενικότερα, τον εκφοβισμό των δημοσιογράφων, έτσι ώστε να προσπαθούν κάποιες δυνάμεις να σταματήσουν την κριτική που οφείλουν να κάνουν, είτε αυτή είναι σε επίπεδο εθνικής εμβέλειας όπως είναι στο Sky σήμερα, είτε γίνεται καθημερινά που τα αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα, ακόμα και στα περιφερειακά μέσα, και με όποιο τρόπο επιχειρείται αυτή, αν θέλετε, η τρομοκρατία, άλλοτε με βόμβα, άλλοτε με λόγια, άλλοτε με απειλές, άλλοτε με επίδειξη εξουσίας. Τα έχουμε ζήσει, νομίζω, πάρα πολύ καιρό τώρα, τα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Είναι αποτέλεσμα δυστυχώς και αυτό της κρίσης γενικά που βιώνουμε σαν κοινωνία στο σύνολο τα τελευταία χρόνια. Είναι λοιπόν μια αποτρόπαια πράξη και εύχομαι πραγματικά και στην δημοσιογραφική οικογένεια στη χώρα μας να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να ξεπεράσει όλα αυτά τα ζητήματα και να παραμείνει στο ύψος και στο ανάστημα που οφείλει να έχει για το καλό του τόπου, για την ενημέρωση των πολιτών, χωρίς φόβο να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να ασκεί την κριτική που πρέπει σε όλους εμάς που ασκούμε την πολιτική σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι έτσι θα γίνει και έτσι πρέπει να γίνεται. Και πάω λίγο έτσι στα μηνύματα τώρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο, προεκλογικό συνέδριο. Κύριε Γαλλόπουλε, κοιτάξτε, έχω παρακολουθήσει από τα 12, νομίζω τα 7 συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, που δραστηριοποιούμε στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας από την ΟΝΕΔ μέχρι και σήμερα. Ήταν ένα συνέδριο τακτικό, που σημαίνει ότι δεν ήταν κάτι που μπήκε στη διαδικασία ως προεκλογικό ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά όμως συμπίπτει, γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο μετά το 2019, που το 2019 αποτελεί μια εκλογική χρονιά για τον τόπο μας, καθώς έχουμε 4 εκλογικές αναμετρήσεις. 3 σε επίπεδο ημερομηνίας, 4 όμως σε επίπεδο ουσίας. Ήταν ένα συνέδριο που από τα τελευταία τουλάχιστον που έχουν γίνει και σε σχέση με το περσινό που ήταν έκτακτο, αλλά και σε σχέση με αυτό που έγινε πριν 2 χρόνια όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μοναδικό σε παλμό, σε συμμετοχή. Ήταν ένα συνέδριο που έβγαλε πολλαπλά μηνύματα με κυρίαρχο την ενότητα της παραταξής μας. Είδαμε εκεί ότι πέρασαν και συμμετείχαν στο σύνολό τους όλες οι μορφές της πολιτικής ζωής του τόπου μας που πέρασαν. Έχει ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να εκφράσει αυτή την ενότητα. Σας το λέω αυτό. Μήπως αισθάνεται η Νέα Δημοκρατία πιέσεις από κόμματα, από σχηματισμούς που έχουν παρουσιαστεί στο πολιτικό σκηνικό και θέλει να ομογενοποιήσει την κατάσταση? Κοιτάξτε, έχει ανάγκη να την εκφράσει. Ανάγκη δεν έχει η Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας και εμείς το γνωρίζουμε που είμαστε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα ασκώντας μια ιδιαίτερη πολιτική, έχοντας μια στόχευση ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει προβλήματα στους αντιπάλους και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία βλέπει ότι είναι ο βασικός αντίπαλος και έρχεται να γίνει κυβέρνηση, προσπαθεί με διχαστικό λόγο να δημιουργήσει ζητήματα και να, αν θέλετε, να αμαυρώσει κάποιες πολιτικές φωνές μέσα στην παράταξή μας. Δημιουργώντας πολλές φορές εντυπώσεις, είτε με ψευδείς ειδήσεις, το παρατηρούμε κάθε εβδομάδα σχεδόν από τα μέσα που ελέγχει η κυβέρνηση, είτε στοχοποιώντας ανθρώπους. Στην ουσία όμως, η πραγματικότητα απέδειξε, και ιδιαίτερα αυτό το συνέδριο που έγινε τις τελευταίες 2 μέρες, ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό που επιζητά, κύριε Κανελόπουλε, είναι να βγάλει προς τα έξω ότι ενωμένη, όλα τις τα στελέχη στη γραμμή βαδίζουν με κοινό στόχο για το πώς θα αλλάξει αυτή η κυβέρνηση στον τόπο μας. Νομίζω όμως ότι ο πύχης μπαίνει ψηλά. Δεν ξέρω αν είναι θέμα απαιτήσεων που έχετε εσείς από τους εαυτούς σας ή είναι θέμα απαιτήσεων λύσεων, θα λέει κανείς, για το αύριο της χώρας. Μπαίνει ψηλά. Ακούμε για αυτοδυναμίες. Ακούμε για προσκλητήρια ενότητας με φόντο μια τέτοια εκλογική στόχευση. Κοιτάξτε, κύριε Γαλλόπουλε, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.
είναι η κοινωνική αυτοδυναμία. Αυτό που πρέπει, που οφείλουμε να πετύχουμε και αυτό που επιζητούμε από τον κόσμο είναι η κοινωνία να ακολουθήσει στο σύνολό της ή μάλλον η πλειοψηφία της κοινωνίας να ακολουθήσει την πορεία και το όραμα και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο έτσι, αν έχουμε την κοινωνία μαζί μας, σίγουρα θα έρθει και η κοινοβουλευτική αυτοδυναμία και βέβαια την επόμενη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα μπορούν πραγματικά να ολοκληρώσουν το έργο και το όραμά τους που έχουμε για τον τόπο. Άρα λοιπόν ο στόχος μας και αυτό που επετεύχθη, θεωρώ, σε αυτό το συνέδριο ήταν να θέσει ο πρόεδρος τις προτεραιότητες της νέας διακυβέρνησης ένα πλήρες, απλό, κατανοητό, μετρήσιμο, ρεαλιστικό πρόγραμμα. Το οποίο ο πολίτης να μπορεί να το ακούσει, να το καταλάβει, να το συγκρίνει με αυτά που βιώνει αυτή την περίοδο τα τελευταία χρόνια. Οι πολίτες δεν έχουν χορτάσει προγράμματα. Βεβαίως και έχουν χορτάσει, όπως έχουν χορτάσει και υποσχέσεις, έχουν χορτάσει και πάρα πολλά. Αλλά πλέον οι πολίτες ή οι εκατομμύριοι μπορούν να συγκρίνουν. Δεν είμαστε πια το 2015 που ερχόταν που είχαμε έναν άκρατο λαϊκισμό από την πλευρά της αντιπολίτευσης τότε του κ. Τσίπρα, ο οποίος μετατράπηκε σε αυταπάτη κατά τη διάρκεια των τριών ετών της διακυβέρνησής του. Έχει ζήσει την περίοδο που η αριστερή κυβέρνηση του κ. Τσίπρα έχει κυβερνήσει. Έχει ζήσει τις περιόδους που η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει τον τόπο και μπορεί πλέον να συγκρίνει. Εκτός μνημονίων με μια διαφορετική τουλάχιστον ελευθερία επιλογών, όπως σημειώνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Όχι, κύριε Κανελόπουλε, δεν είμαστε εκτός μνημονίων. Είμαστε εκτός μνημονίων στα χαρτιά. Στην ουσία, αυτό που έχουμε, που είμαστε εκτός, είναι από τη δυνατότητα του χαμηλότοκου δανεισμού. Δηλαδή το μνημόνιο. Τα μνημόνια, όλα αυτά που έζησε η χώρα μας, είχαν δύο σκέλη. Είχαν τις δεσμεύσεις που τις είχαμε υπογράψει από τα μνημόνια και ως αντιστάθμισμα είχαμε τη δυνατότητα ως χώρα να μπορούμε να δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια. Ακόμα και αυτό επί της ουσίας, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα σε ένα μνημόνιο το οποίο δεν είναι υπογεγραμμένο. Έχουμε την επιτροπία. Οτιδήποτε θέλει να κάνει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και ο ίδιος προσωπικά πρέπει να πάρει την έγκριση των εταίρων, την έγκριση των δανειστών και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να δανειστούμε. Και εσείς το ίδιο δεν θα κάνετε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτόν τον δρόμο είστε. Καταλαβαίνετε ότι εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, κύριε Κανελόπουλε. Προτείνουμε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο να μην έχουμε ανάγκη ούτε τα μνημόνια, ούτε την επιτήρηση των εταίρων και να μπορούμε πλέον να δανειζόμαστε όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης από τις αγορές με χαμηλότερα επιτόκια για να μπορούμε να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας. Και αυτό το μείγμα της πολιτικής είναι που κάνει τη διαφορά. Έχει να κάνει με την ιδεολογική μας διαφορά που έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον τρόπο που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομία, με την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, με τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου, των ελεύθερων επαγγελματιών, με τη στήριξη της μεσαίας τάξης, όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν αυτά τα τρία χρόνια και όχι μόνο δεν έγιναν, στοχοποιήθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή να μην παράγει κανένα στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί που αριστεύουν, αυτοί που δουλεύουν, αυτοί που το πιο δυναμικό, το πιο παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας να στοχοποιείται φορολογικά, παίρνοντας το 75% του εισοδήματό τους, τα παιδιά, οι νέοι Έλληνες, οι νέοι επιστήμονες, πάνω από 500.000 να είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή για να δουλεύουν, αναζητώντας μια θέση εργασίας, μια αξιοπρεπή. Αυτά, κύριε Κανελόπουλε, ναι. τα έκανε η συνεχιζόμενη πολιτική, η οποία δεν έχει ως στόχο την ανάπτυξη του τόπου μας και έχει ως στόχο το πώς θα καλύψουμε τους δικούς μας ανθρώπους, πώς θα αυξήσουμε το κράτος, πώς θα αυξήσουμε τις δαπάνες, πώς θα κάνουμε οτιδήποτε έχει σχέση που έχει με την πελατειακή μας. Κομματική και ψηφοδελτική. Να σταθώ λίγο και στο κομμάτι που έχει να κάνει και με τις σημειώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Ένας πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε μία σειρά από θέματα και τα έθεσε με ηχηρό τρόπο και νομίζω ότι ήταν και καταλυτικός ως προς την εξέλιξη κάποιων ζητημάτων μέσα στο συνέδριο. Πώς το εκλάβατε εσείς τώρα, παρόντας στη συγκεκριμένη ημέρα και στην ομιλία του Μεσίνου Πολιτικού. Βλέπετε, κύριε Γιάννη, και το είπατε κι εσείς, ότι έθεσε με χειρό τρόπο. Στην ουσία, τι έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στο συνέδριο αυτό. Σε μια πραγματικά ιστορική ομιλία, η οποία θα έχουμε για πολλά χρόνια να τη συζητούμε και να τη διαβάζουμε όλοι εμείς οι νεότεροι που ασχολούμαστε με την πολιτική, ως οδηγό για το πώς πρέπει να κινούμαστε στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Τι έθεσε στην ουσία, έθεσε το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που φοβόμαστε τόσα χρόνια. Να όλοι εμείς που ανήκουμε σε αυτή την παράταξη, αυτό που φοβόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα όσοι και υποψήφιοι πρόεδροι έμπαιναν στη διαδικασία, υποτίθεται να μιλούν με μια άλλη γλώσσα για να λένε ωραία λόγια για περισσότερα αυτιά στον τόπο μας, αυτό που μας κατηγορούσε η αριστερά όλα αυτά τα χρόνια, έθεσε λοιπόν το ιδεολογικό στίγμα. Το ιδεολογικό στίγμα του φιλελευθερισμού έκανε μια αναφορά για το πώς οι επιλογές αυτές, οι πολιτικές που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι πολιτικές οι οποίες δικαιώνονται πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη.
έδωσε ένα όραμα για το μέλλον, για το πού πρέπει να στηριχθούμε, ποιες είναι αυτές οι αξίες που πρέπει να στηριχθούμε για την επόμενη μέρα. Απάντησε σε όλους αυτούς που μας κατηγορούν ότι αν αγαπάς την πατρίδα σου είσαι εθνικιστής, αν θέλεις την πατρίδα σου ασφαλή με σύνορα θεωρείς ότι είσαι ακροδεξιός, αν αγαπάς την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ιδιωτική οικονομία θεωρείς ότι είσαι εναντίον της λαϊκής τάξης. Έδωσε λοιπόν αυτές τις απαντήσεις που ο κόσμος τις χρειάζεται, που αν θέλετε όλους εμάς που πιστεύουμε σε αυτές τις αξίες, που πιστεύουμε στην αξία της Ορθοδοξίας, στην αξία της οικογένειας, στην αξία της πατρίδας μας, στην αξία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στην αξία της ανάπτυξης και της προόδου, στην αξία της αριστείας, έδωσε το θάρρος όλους εμάς να μπορέσουμε από σήμερα κιόλας να βγαίνουμε μπροστά και να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες. Γιατί είναι οι αξίες οι οποίες σε όλο τον σύγχρονο κόσμο, κύριε Κανελόπουλε, έχουν πλέον βγει μπροστά και τις έχουν αποδεχθεί ο κόσμος. Μόνο στην Ελλάδα το 2019, ακόμη και τώρα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν πραγματικά ότι και πιστεύουν ότι αν πας απέναντι σε αυτές τις αξίες μπορείς να πετύχεις κάτι. Ο κόσμος πλέον μπορεί και κρίνει. Κανένας, μα κανένας πολίτης, και αυτό νομίζω μπορείτε να το αναζητήσετε κάνοντας και ένα ρεπορτάζ, δεν μπορεί να πει ότι το 2018-2019 είναι σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν το 2015. Με συγχωρείτε πολύ, 4 χρόνια. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλυχαμε. Αυτοί πλέον ευθύνονται για αυτή την κατάντια της χώρας μας, αυτοί ευθύνονται για τα πολύ σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργήσει στον τόπο μας και όσο πιο γρήγορα φύγουν, τόσο πιο καλό θα είναι για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.